εδώ και 10 λεπτά περίπου στην περιοχή της Καλυθέας, στο παλιό εργοστάσιο της Βαρχάρτ, σε μια μεγάλη έκταση. Τα τεράστια χορτάρια, ξερά χορτάρια που ήταν σε όλη αυτή την έκταση, πάνω από 4 στρέμματα, έχουν πάρει φωτιά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι καίγονται, πυκνός καπνός έχει γεμίσει όλη την περιοχή, φτάνει μέχρι, βλέπετε τους καπνούς μέχρι που φτάνουν. Περίπου 15 λεπτά, ίσως και περισσότερο, υπάρχει αυτή η φωτιά, κανένα πυροσβεστικό όχημα δεν έχει φανεί μέχρι τώρα. Υπάρχει ο κίνδυνος να επεκταθεί δίπλα στο εργοστάσιο, στο παλιό εργοστάσιο που υπάρχουν πολλά άχρηστα υλικά και αντικείμενα και να έχουμε μια μεγαλύτερη ακόμα φωτιά. Ας ελπίσουμε να φτάσει έγκαιρα η πυροσβεστική. Βλέπουμε ότι από εκεί στο βάθος δεξιά έχει ξεφύγει από τα όρια του οικοπαίδου και μπαίνει σε έναν άλλο χώρο. Επικίνδυνα συνεχίζεται η φωτιά. Φτάνει στα όρια του εργοστασίου και ακόμα κανένα πυροσβεστικό όχημα δεν έχει φανεί. Η ώρα είναι λίγα μόνο λεπτά πριν από τις 1. Βλέπετε τις εικόνες που επικρατούν εδώ. Ακούγονται και κάποιοι θόρυβοι. Ενώ αυτή τη στιγμή ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο βεβαίως δεν πιστεύουμε να περνάει για αυτό το λόγο. Τελικά το είπαμε για αστείο, αλλά το αεροπλάνο κάνει κάποιες βόλτες. Τώρα ακούγεται κάποια σιρήνα. Ενώ σχεδόν τα 4-5 στρέμματα έχουν καεί ολοσχερός και έχει επεκταθεί σε διπλανό οικόπεδο πίσω από το εργοστάσιο της Βαρχάρτ, βλέπετε που έχει επεκταθεί φωτιά. Εκεί κοντά υπάρχουν πλέον και σπίτια. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εκεί της Καλυθέας. Ένας μόνο πολίτης, ενώ όλοι οι άλλοι παρακολουθούν, προσπαθεί με κάποια κλαριά. Τώρα μόλις ήρθε το πυροσβεστικό και πήγε κατευθείαν στα σπίτια, κοντά στα σπίτια, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες καταστάσεις. Ο κόσμος έχει βγει από τα σπίτια του και ανήσυχος παρακολουθεί. Οι πυροσβέστες έχουν αρχίσει να σβήνουν τα κομμάτια που βρίσκονται κοντά στα σπίτια για να μην επεκταθεί σε κάποιες αυλές που υπάρχει αρκετό πράσινο. Ένα άλλο πυροσβεστικό είναι στο βάθος. Βλέπουμε και εκεί τον πυροσβέστη να ρίχνει νερό. Αλλά ο κίνδυνος είναι, τώρα το εντοπίζουν οι πυροσβέστες, να μην μπει η φωτιά μέσα στο εργοστάσιο. Και ετοιμάζονται να φύγουν να πάνε για το εργοστάσιο. Το παλιό εργοστάσιο της Βαρχάρτ που όπως είπαμε είναι γεμάτο πλέον σκουπίδια. Και αν τυχόν μπει εκεί μέσα η φωτιά, περάσει εκεί, θα έχει τεράστια προβλήματα. Κύριε Διευθυντά, για μία ακόμη φορά καρδιοχτύπησε η περιοχή εδώ πέρα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Με τα ξερά. Με τα ξερά, με σκουπίδια. Αυτά που λέμε κάθε μέρα, δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε 7-8 φωτιές. Όπως και το βράδυ είχαμε άλλες 6 παράλληλες φωτιές.
Και αν δεν λάβουν όλοι τα μέτρα τους θα έχουν προβλήματα. Θα έχουν πει επανειλημμένως ότι είναι γραφικός πια. Οι χθεσινοβραδινές φωτιές ήταν για αυτές από χόρτα, από σκουπίδια. Από χόρτα και σκουπίδια. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ είμαστε σε μια κατοικημένη περιοχή, βλέπετε, και αν ήμασταν άτυχοι και έπαιρνε η φωτιά μέσα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, θα ήταν απρόβλεπτες συνέχειες. Απρόβλεπτες συνέχειες και μέσα υπάρχει και υγραέριο. Υπάρχει και υγραέριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους. Οπότε και εσείς, σαν υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε στο Δήμο, στην Ομαρχία, στο Αρμόδιο. Εμείς όλες τις απαραίτητες ενέργειες έχουμε κάνει. Όχι, πέρα... για την κατάσταση αυτού του εργοστασίου εδώ πέρα και όλα αυτά. Και ο καθένας να λάβει τις ευθύνες. Δεν είμαστε άμεροι ευθύνες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τι να πρωτοκάνει η υπηρεσία όταν πρέπει και να πρωτοκάνει. Ακριβώς. Τι να πω. Σύμφωνα πάντως με τον νόμο, ο κάθε ιδιώτης που έχει ιδιοκτησίες είναι υποχρεωμένος να αποψηλώσει αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, έχει ποινική ευθύνη. Έχει ποινική ευθύνη, αλλά τουλάχιστον να μην φτάνουμε στο παραπέτσι στα δικαστήρια να δούμε ποιος φταίει και δεν φταίει. Αντιλαμβάνεστε, ναι, θα μπορούν όλα να γίνουν σε κατάσταση ηρεμίας τον καιρό που επιτρέπεται, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, όσο και Ιούνιο μήνα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στην περιοχή από ό,τι βλέπουμε. Όχι, όχι, όχι. Όλα είναι υπό έλεγχο, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ και ειδικά.